Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα vectors στην R. Τα vectors ή αλλιώς διανύσματα είναι δομές δεδομένων που αποτελούνται από αντικείμενα του ιδίου τύπου, όπως αυτό ορίζεται από το mode και από το type of. Για να δούμε λοιπόν. Ένα vector λοιπόν V μπορώ να το κατασκευάσω με την συνάρτηση C. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κατασκευάσουμε ένα vector. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι μέσω της συνάρτησης C, όπου εδώ πέρα θα βάλουμε τα αντικείμενα του ιδίου τύπου. Εδώ λοιπόν βάζουμε τρία πράγματα μέσα στο vector, τους αριθμούς 1, 2, 3. Αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, αυτά τα τρία αντικείμενα είναι mode numeric και type of double. Άρα λοιπόν mode V είναι numeric, γιατί τα αντικείμενα που έχει εδώ μέσα, το 1, 2, 3, είναι mode numeric και type of V είναι double, γιατί αυτά είναι τύπου double. Και είναι πολύ σημαντικό ότι και τα τρία αυτά αντικείμενα είναι ιδίου τύπου. Αν δεν ήταν ιδίου τύπου, θα δούμε τι θα κάνει παρακάτω η R. Πάμε να φτιάξουμε και κάποια άλλα αντικείμενα. Το W, ας πούμε, θα έχει λέξεις, οπότε θα έχει το A, το FD και αυτή εδώ τη λέξη. Και mode V θα είναι προφανώς character, mode W θα είναι προφανώς character, γιατί και τα τρία αυτά είναι τύπου character και type of W θα είναι πάλι character. Αν φτιάξουμε ένα άλλο αντικείμενο, το L, και βάλω τις τιμές true, false, true, τώρα μπορώ να γράψω true ή μπορώ να γράψω και το T. Η R θα αναγνωρίσει το T κεφαλαίο ως true, το F κεφαλαίο θα το αναγνωρίσει ως false, ισοδύναμα, και το T θα το αναγνωρίσει ως true, μπορώ να τα αφήσω και έτσι δηλαδή, και γράψω mode L, αυτό θα είναι logical, και type of L θα είναι logical επίσης. Άρα λοιπόν τα τρία αυτά vectors, το V, το W και το L, έχουν μεταβλητές, αντικείμενα, τύπους, ιδίου τύπου πράγματα μέσα. Τι γίνεται τώρα όταν δεν βάλω ιδίου τύπου αντικείμενα μέσα? Τότε τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ενδιαφέροντα. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου, η R θα έπρεπε να δίνει μήνυμα λάθους. Η R όμως έχει μια διαδικασία με την οποία μπορεί να αλλάζει αντικείμενα από το ένα τύπο στον άλλο τύπο. Αυτό το κάνει έχοντας κάποια προτεραιότητα, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει και τα, για παράδειγμα, τους αριθμούς σε character και τους character σε αριθμούς. Υποθέτει ότι ένα από τα δύο έχει προτεραιότητα έναντι του άλλου και θα αλλάξει πάντα αυτό που έχει χαμηλότερη προτεραιότητα σε αυτό που έχει υψηλότερη προτεραιότητα. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα. Να φτιάξω το vector V που να είναι το A 1, 2. Τώρα αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται, γιατί αυτό είναι τύπου character και αυτά οι δύο είναι αριθμοί. Η R όμως θα το κάνει χωρίς μάλιστα να εμφανίσει ούτε warning ούτε error. Αν κάνω type of V, ή καλύτερα να κάνω πρώτα mode V, βλέπω ότι στο δίνει όλο αυτό τύπου character, παρόλο που έχει δύο αριθμούς και ένα character. Αυτό γίνεται επειδή οι τύποι character έχουν προτεραιότητα έναντι των αριθμών. Και έχουν προτεραιότητα επειδή πάντα η R μπορεί να μετατρέψει ένα αριθμό σε character, όχι όμως το αντίστροφο. Πώς μπορεί να μετατρέψει αυτόν τον αριθμό σε character? Πολύ απλά, σύμβαση είναι αυτό τώρα. Το 1, η R θα το κάνει να είναι 1. Αν θέλω να τυπώσω λοιπόν το V, βλέπω ότι είναι το A σε εισαγωγικά, 1 και 2 σε εισαγωγικά επίσης.
Άρα λοιπόν το V όλο έγινε τύπου character. Για να δούμε άλλο παράδειγμα. Το V τώρα να είναι true, false, 1. Πάλι κανένα πρόβλημα. IR, mode V, numeric. Αυτό το κάνει γιατί το true και false, όπως είδαμε, πάντα μπορούν να μετατραπούν πολύ εύκολα σε numeric. Κάνοντας το true 1 και το false 0. Type of V, θα βγάλει double, επειδή το 1 εδώ πέρα είναι double και η μετατροπή γίνεται από logical σε double. Και το V θα έχει την τιμή 1, 0, 1. 1, 0 και 1 εδώ πέρα. Και αν έχουμε το W ίσον true, A, C, θα έχουμε type of W, θα είναι character, και mode W θα είναι character, και προφανώς το W θα είναι true, A, C. Άρα το τι εδώ πέρα το έκανε true, αλλά αυτό πια δεν είναι λογική τιμή, είναι χαρακτήρας. Είναι η λέξη true, A και C. Και αν τα μπλέξουμε όλα που έχουμε δει σε ένα vector, δηλαδή το 1, 2, A, true, false, θα κάνει όλα τα αντικείμενα αυτά ίδια με αυτό που έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, δηλαδή το A. Type of V ένα character και αντίποση το V θα είναι όλα αυτά τα αντικείμενα που έβαλα μέσα σαν characters. Ωραία. Αυτοί είναι οι διάφοροι τύποι αντικειμένων και αυτό που κάνει η R όταν αναγκάζεται να μπλέξει σε ένα διάνυσμα, σε ένα vector αντικείμενα διαφορετικού τύπου. Κατά τη γνώμη μου, ξαναλέω, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται, θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος και να ζουγάζει ένα μήνυμα λάθος, γιατί ενδεχομένως έτσι να οδηγηθούμε σε καταστάσεις που είναι λάθος αυτό που υπάρχει μέσα, δεν θα δούμε όμως ποτέ κάποιο μήνυμα λάθος ή κάποιο μήνυμα ειδοποίησης. Ωραία. Αυτά για τους τύπους και τα vectors. Σε επόμενο βίντεο θα κάνουμε πράξεις μεταξύ διανυσμάτων.